μικρή ηλικία το όνομά σου έγινε γνωστό σε όλους μας, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Δεν θεωρώ ότι ήμουν και τόσο. Δηλαδή, αυτός ο τρόπος, αυτή η έκθεση είναι τελείως διαφορετική και υπερμεγενθύνει και καταστάσεις. Περίμενες ότι ίσως τα σχόλια να μην είναι θετικά? Γιατί όταν εκτίθεσαι, κρίνεσαι. Σίγουρα. Και το είχατε ζήσει είναι... και με τον Στέλιο ξανά. Δηλαδή, περίμενε ότι. Κρυθήκαμε. Τι εννοεί ότι. Ότι σχολιάζονται τα πρόσωπα μέσα από το Twitter, μέσα από τα social, μέσα από εκπομπές, από τα περιοδικά, ξέρω εγώ. Σίγουρα αυτό το ήξερα όταν πήγαινα εκεί, ότι θα κρυθώ από τη στιγμή που εκτίθομαι. Ότι θα υπάρχουν σχόλια, βέβαια. Σε φόβιζε ότι... όμως, γιατί εμείς καταλάβαμε, όχι από την αρχή, αλλά καταλάβαμε ότι είσαι ευαίσθητο παιδί και χαμηλών τόνων. Χαμηλών τόνων σίγουρα. Ευαίσθητη θεωρώ ότι όταν γίνεσαι μανούλα, αντιμετωπίζει τόσα πολλά πράγματα, τα οποία σε κάνουν να γίνεσαι πιο σκληρή αυτόματα. Δεν αγχωνόμουν για το ότι δεν θα τα καταφέρω, ούτε αισθάνθηκα και κάποια στιγμή ότι δεν τα καταφέρνω ή ότι λυγίζω ή το οτιδήποτε. Τώρα όσον αφορά τα σχόλια, να πω ότι σε σχέση με τον άντρα μου καταρχήν, γιατί εκθίασε και αυτό, ότι στην καθημερινότητά μας και από τους ανθρώπους που περιβαλλόμαστε, λαμβάνουμε μόνο θετικά σχόλια. Αρνητικά σχόλια έχουν υποθεί από κάποιες εκπομπές, από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, σίγουρα όμως από το, όχι από τον απλό καθημερινό κόσμο. Λαμβάνουμε πολύ αγάπη και με αυτή την αγάπη μπήκα και εγώ στο παιχνίδι. Μέσα στο παιχνίδι τώρα ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του και πάνω κάτω νομίζω ότι ξέρει τι βγαίνει προς τα έξω. Εγώ γενικότερα είμαι χαμηλών τόνων, προσπάθησα να είμαι ο εαυτός μου και δεν αγχώθηκα για το τι πρόκειται να αντικρίσω όταν βγω έξω. Σίγουρα δεν περίμενα όλη αυτή την αγάπη, αλλά σίγουρα δεν αγχώθηκα κιόλας για το ότι πρόκειται να υποθεί κάτι άσχημο για μένα. Εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι ξαφνικά, ενώ κέρδισες τον αγώνα, αντίπαλός σου ήταν ο Μάνος, φεύγει ο Μάνος με το μαύρο το πουκάμισο, το μαύρο έκανε το μιλόνι. Έκανε την αλλαγή, την, Ωραία. Και εσύ, ενώ κέρδισες, μας ανακοινώνει ο Γρηγόρης, το ανακοινώνει στον Μάνο ουσιαστικά για πρώτη φορά, ότι η Όλγα αποχωρεί για δικούς της λόγους από το παιχνίδι. Και ισχύει αυτό. Τι συνέβη? Ότι αποχώρησα για προσωπικούς λόγους. Εγώ η σκέψη που έκανα και το συζητούσαμε και στην εκπομπή, ότι αν ήθελες να φύγεις και αν κάτι είχε συμβεί, δεν θα αγωνιζόσουν για να κερδίσεις κιόλας. Δηλαδή αυτό μου έδειξε ότι ήθελες να μείνεις. Έβλεπα μια γυναίκα η οποία αγωνίζεται για τη νίκη. Σίγουρα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου υπερίσχυε μόνο το ότι θέλω να αγωνίζομαι και να μην τα παρατάω. Νομίζω φάνηκε και από το πρώτο επεισόδιο αυτό που έπεσα τρεις φορές, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Δεν είχα ποτέ σκοπό να τα, παρατήσεις. Να τα παρατήσω. Όμως υπήρξαν κάποιοι λόγοι προσωπικοί, όπως είπα και πριν, οι οποίοι με έκαναν να αποφασίσω το ότι είναι το καλύτερο να αποχωρήσω από το παιχνίδι και να επιστρέψω στην Ελλάδα. Φαντάζομαι δεν θες να αναφερθείς τι ακριβώς σου έχει συμβεί. Δεν, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ πάνω σε αυτό, να δώσω κάποια άλλη λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν... Μετανιώνεις καθόλου? Δεν μετανιώνω καθόλου. Ίσα-ίσα που το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Είμαι πολύ τυχερή που το έζησα όλο αυτό. Και φεύγω πολύ ολοκληρωμένη και πολύ χαρούμενη.